έφυγε ο άνθρωπος. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας του Λόγου και μας ενημερώσαν επίσημα όχι, γιατί ούτε εμείς το ξέρουμε, αλλά πραγματικά νομίζουμε ότι θα εξοργιστείτε κι εσείς τόσο πολύ όσο κι εμείς. Μας ενημερώσαν από δημοσιεύματα ότι ένα καινούριο πρόστιμο έχουμε εισπράξει από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Καλό τάξη εδώ, παιδιά. Πριν το καλοκαίρι, ότι πρέπει να είστε καλά. Θέλω να θυμίσω απλά αυτό. Θέλω να το θυμίσω ότι δεν ζούμε ούτε στο Ιράκ ούτε στο Αφγανιστάν. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα 2011. Έτσι. Απλά έτσι για να ξέρουμε που βρισκόμαστε χρονικά. Έχει και αυτό τη σημασία του. Ένα καινούριο πρόστιμο λοιπόν, 50.000 ευρώ. Αλλά αυτό δεν μας λέει και τίποτα, το εντάξει, εσούρο είναι αυτό, ξέρετε, έχουμε καταλάβει όλοι πλέον σε αυτή τη χώρα ακριβώς τι γίνεται, αυτοί οι θεωρητικά πνευματικοί άνθρωποι που στέκονται μόνο στις βωμολοχίες και στην επιφάνεια και δεν έχουν διεισδύσει ποτέ στους πραγματικούς κινδύνους που υπάρχουν στην τηλεόραση γενικότερα και ειδικότερα στην ελληνική τηλεόραση. Και αυτή η ανεξάρτητη αρχή, να θυμίσουμε και τον τίτλο. Η ανεξάρτητη αρχή. Η ανεξάρτητη αρχή λοιπόν, κατόπιν παραγγελίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Τζαβάρα, ο οποίος, θέλουμε να δείτε λίγο το απόσπασμα, θα καταλάβετε, όταν παραγράφηκε το Βατοπέδι από όλες αυτές τις επιτροπές της Βουλής με τους βουλευτές αυτούς, παραγράφηκε, μετά ξεκινούσε η υπόθεση για την Siemens. Η επιτροπή της Siemens. Και είχε κάνει κάποια συγκεκριμένη δήλωση ο Τζαβάρας στην τηλεόραση. Για να δούμε λίγο εκείνο το κομμάτι της εκπομπής, δείτε το και θα σας πω μετά για ποιο ακριβώς λόγο φάγαμε 50.000 ευρώ πρόστιμο σύμφωνα με δημοσίευματα που μάλλον κάνουν λάθος. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια, γιατί επαναλαμβάνω είναι η Ευρωπαϊκή Ελλάδα του 2011. Και για να δούμε εκείνο το απόσπασμα. Στο νούμερο 10, το νούμερο 10. Πόσο, ξέρετε, αυτά, το νούμερο 10 για παράδειγμα είναι η δυσκολία σε αυτό που εμείς κάνουμε και όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό που λέγεται σάτυρα, τέλος πάντων ή οτιδήποτε άλλο. Πώς να μην εκνευριστείς από όλο αυτό το πράγμα και να το αντιστρέψεις. Εχθές έγινε η παραγραφή επίσημα πλέον όλης της υπόθεσης Βατοπεδίου. Τα λέγαμε χθες αυτά τα πράγματα. Πάει τελείως αυτό, τελείως. Γενικότερα, ξέρετε, είτε αφορά τα σκάνδαλα είτε τα πολιτικά πρόσωπα, οτιδήποτε. Την έννοια της παραγραφής δεν την έχω αντιληφθεί και ιδιαίτερα. Γιατί την έχετε αντιληφθεί? Όχι, όχι, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει παραγραφή, δηλαδή. Ναι. Γιατί παραγράφεται, είναι ποιοτικό ή χρονικό? Α, γιατί μπορεί. Είναι σαν τους σκύλους που γλύφουν τα τέτοια. Λοιπόν, εχθές λοιπόν τέρμα το Βατοπέδι, τελείωσε. Και τώρα είναι οι Siemens πάλι που συζητάνε και βγαίνει ο Τζαβάρας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και λέει: τα ονόματα και γενικά οι αξιολογήσεις είναι η δεύτερη φάση αυτής της εργασίας που θα ξεκινήσει αύριο το πρωί. Να έχουμε λοιπόν υπομονή μέχρι αύριο και να είστε σίγουροι ότι και εκεί η αλήθεια θα λάμψει. Μήπως κάποιες δηλώσεις σας φαίνονται περίεργες? Μην ξεχνάτε, αποκωδικοποιητή σκέψης. Απλά πατήστε το κουμπί και... Μου ζήτησαν να βγω να πω μια παπάρα σχετικά με την υπόθεση Siemens. Τώρα εγώ πρέπει να σας πείσω ότι θα αλλάξει κάτι, Καλά. Όπως το Βατοπέδι, και εδώ η αλήθεια θα λάμψει. Καλό, Αποκωδικοποιητή σκέψη. Ο καλύτερος φίλος του τηλεθεατή. Εντάξει, είναι αυτό το μηχάνημα που το Radar Villa έχει φέρει και χρειάζεται πάρα πολύ στην Ελλάδα. Το μηχάνημα. Βοηθήσει πολύ. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, μερικές φορές, γιατί μιλούσαμε και για τη βία και για την οργή των πολιτών, για τη βία τότε με το Χατζηδάκι που έτρεχε το αίμα. Και επειδή βία δεν είναι μόνο όταν υπάρχει αίμα, υπάρχουν πολλές μορφές βίας. Τι είδους βία είναι αυτή που καθόμαστε και παρακολουθούμε όλο αυτό το τσίρκο κανονικά να συμβαίνει? Να αλλάζουν χέρια λίμνες, βουνά, παιδιάδες, ακίνητα κτλ. Να μην τιμωρείται ποτέ κανένας. Δεν μας έχει πιάσει καμιά τρέλα εδώ στην Ελλάδα. Φαντάζομαι όλους τους πολίτες ξαφνικά να θέλουμε το κακό αυτών των ανθρώπων που λέγονται πολιτικοί και ντε και καλά να μπουν φυλακοί. Αλλά οι άνθρωποι κάνουν απίστευτα αδικήματα. Απίστευτα αδικήματα που το 1/10 να έκανε οποιοδήποτε πολίτης θα τον τρέχανε για όλη του τη ζωή. Στο παράδειγμα τον άνθρωπο και με τα 4.000. Ο ένας λειτουργούν ωραία σαν κλίκα, σαν αυτή η σπήρα των 300, καλύπτει τον άλλον, πάλι ψηφίζουν να μην υπάρξει άρση βουλευτικής ασυλίας για κανέναν. Και βλέπεις αυτόν εδώ τον Χιριούλη, τον οποίο βάλτε ένα freeze frame. Δείτε τον τι γλυκός που είναι, σαν τον παραμυθά που έβγαινε στην τηλεόραση. Βάλτε τον λίγο, δείτε τι ωραίος. Να πας να του τσιμπήσεις τα μαγουλάκια. Γλυκός έτσι με το τέτοιο αφράτος, αυτή τη φάτσα. Και παρόλα αυτά, όταν αυτός ο Χιριούλης σου λέει ότι θα λάμψει η αλήθεια για τις Siemens, θες να μπεις μέσα στην οθόνη και να τον πνίξεις, να τον δολοφονήσεις κανονικά. Δηλαδή δεν γίνεται άλλο. Τουλάχιστον μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Μην μιλάτε. Αλλάξτε την κασέτα. Μην μας λέτε θα λάμψει η αλήθεια. Δεν αντέχουμε τόση λάμψη. Εκτυπλωτική. Έχουμε τυφλωθεί. Καβωθήκα. Δεν βλέπει, ο Γιάννης δεν βλέπει από αυτή τη λάμψη. Δεν βλέπει. Τα φώτα χαμηλώστε. Δεν από το έχει το μαχαίρι που μπαίνει στο κόκαλο, η σπονδυλική μου στην είναι χάλια. Δεν μπορώ να περπατήσω από αυτό. Τα έχω μαχαίρια. Αυτού τα σκάνδαλα, ξέρεις, όλα αυτά έχουν μπει στο κόκαλο. Τι έλεγες? Αυτά τα πράγματα είπαμε. Μήπως παρεξηγήθηκε ο παραμυθάς. 2 μέρες κυρίες και κύριοι λοιπόν μετά από την παραγραφή του Βατοπεδίου και μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει, βγήκε και μας είπε αυτός ο άνθρωπος θα λάμψει η αλήθεια με άπλυτο φως για την υπόθεσή μας και πήγε αυτός ο άνθρωπος στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά παραγγελία και μας ρίξαν 50.000 ευρώ πρόστιμο για ποιο κομμάτι? Για αυτό που είπαμε ότι οι βουλευτές λειτουργούν σαν κλίκα και η σπήρα των 300 που καλύπτουν ο ένας τον άλλον. Για προσβολή θεσμών, κυρίες και κύριοι. Ελάτε να δείτε αν υπάρχει όριο στην επαφή με την πραγματικότητα και στην πρόκληση. Για να ανακεφαλαιώσουμε σε μια χώρα που οι βουλευτές αποδεδειγμένα και οι εκάστοτε κυβερνήσεις εδώ και τόσα χρόνια την έχουν καταστρέψει, την έχουν καταστρέψει πραγματικά, που το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Τρομακτικά σκάνδαλα, όχι σκάνδαλα του κόλου σαν και αυτά που έχουν στο εξωτερικό που άλλος παίρνει 16.000 ευρώ για να κάνει κάτι στο σπίτι του και τον στέλνουν σπίτι του κατευθείαν. Παρετεί το ίδιος, πάει φυλακή κτλ. Για τεράστια πράγματα. Αθωώνουν ο ένας τον άλλον. Το 2011, την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του λόγου, σε μια εκπομπή στην τηλεόραση ακούγεται το ότι οι βουλευτές, γιατί ο βουλευτής δεν είναι ο θεσμός, το κοινοβούλιο είναι ο θεσμός. Άλλο να πεις ότι το κοινοβούλιο είναι μια γιάφκα. Που οτιδήποτε άλλο, το πρόσωπο δεν είναι ο θεσμός. Να ακουστεί λοιπόν το 2011 ότι οι βουλευτές λειτουργούν σαν κλίκα, και προστατεύουν ένας τον άλλον σαν σφύρα και να έρθει η πεμπτουσία του αποφασίζω και διατάζω που λέγεται Εσουρού, η πεμπτουσία κατόπιν πολιτικής παραγγελίας ενός βουλευτή και να ρίξει 50.000 ευρώ πρόστιμο έτσι γιατί γουστάρει. Κανένας εξάλλου δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νομίζετε ότι μπορεί να κάνει κάποιος? Είναι, επαναλαμβάνουμε, η πεμπτουσία του αποφασίζω και διατάζω. Δεν υπάρχει αυτό. Πάρα πολλοί νομικοί υποστηρίζουν έτσι κι αλλιώς ότι είναι εξορισμού αντισυνταγματικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτή η ανεξάρτητη αρχή.